Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, καθίστε λιγάκι έτσι να τακτοποιηθούμε. Μπαίνουμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο του Ωαρά του Πολέμου. Αφού είδαμε την εισαγωγή, είδαμε όσο μπορούσαμε πώς ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, μας προετοιμάζει για τον αόρατον αυτόν πόλεμο και μας ενδύει με την πνευματική εκείνη πανοπλία και μας λέει όλα τα απαραίτητα. Αρχίζει σήμερα με το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο έχει ως γενικό τίτλο «Σε τι βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα, για να την αποκτήσει κάποιος πρέπει να πολεμά» και τα τέσσερα αναγκαία σε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή μας λέγει εδώ σε ποιο πράγμα, πώς είναι η χριστιανική τελειότητα. Το δεύτερο, ότι για να αποκτήσει κανείς την τελειότητα πρέπει να αγωνιστεί, να πολεμήσει. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται από μόνον του, ούτε είναι κάτι το οποίο θα γίνει ας πούμε με πάσα άνεση. Πρέπει να αγωνιστεί ο άνθρωπος. Και ποια είναι αναγκαία σε αυτόν τον πόλεμο, σε αυτόν τον αγώνα, ποια πράγματα είναι αναγκαία, τα οποία ο Άγιος Νικόδημος τα ταξινομεί σε τέσσερα αναγκαία πράγματα. Θα δούμε λοιπόν, έτσι όσο μας επιτρέπουν και οι φτωχές μας δυνάμεις, αλλά και ο χρόνος αυτών των πρώτων κεφάλαιων, για να τρέχουμε λίγο, να μην σκαλώνουμε σε λεπτομέρειες. Το μεγαλύτερο πράγμα, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, και το τελειότερο κατόρθωμα που μπορεί να πει ή να συλλογιστεί ο άνθρωπος, είναι το να πλησιάσει τον Θεό και να ενωθεί μαζί με Αυτόν. Έτσι, ως αρχήν όλου του βιβλίου του, μας βάζει κατευθείαν σε αυτό το οποίο είναι το τελειότερο κατόρθωμα. Το πιο τέλειο πράγμα, λέγει, που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ή να σκεφτεί, ή να πει, ή να εκφράσει, είναι να πλησιάσει τον Θεό και να ενωθεί με Αυτόν. Αυτό είναι και η χριστιανική τελειότητα. Αυτή είναι και η τελειότητα του Ευαγγελίου. Και γιατί, παιδιά, είναι σημαντικό να πλησιάσουμε τον Θεό και να ενωθούμε μαζί Του? Διότι μόνον έτσι ο άνθρωπος αποκτά πληρότητα και αποκτά την υγεία της ψυχής και του σώματός του. Αυτή η ψυχοσωματική πληρότητα και ενότητα και αρμονία και ισορροπία πηγάζει από το να πλησιάσει ο άνθρωπος τον Θεό και να ενωθεί με Αυτόν. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι κοντά στον Θεό, τότε δυστυχώς παρουσιάζει πάρα πολλές ελλείψεις μέσα στον κόσμο του, τον πνευματικό του κόσμο. Και αυτό είναι πολύ απλό να το καταλάβει κανείς, γιατί έτσι είμαστε πλασμένοι, παιδιά. Όπως είμαστε πλασμένοι να έχουμε έναν πατέρα και μια μητέρα. Και δεν μπορούν να απουσιάζουν αυτοί οι δύο άνθρωποι από την ύπαρξή μας, από τη ζωή μας. Και έχουμε ανάγκη τον πατέρα μας και τη μητέρα μας να είναι παρόντες στη ζωή μας, στη διαμόρφωση του είναι μας. Και πολλές φορές πολλά πράγματα τα οποία παρουσιάζουμε στη συμπεριφορά μας ως προβληματικά στοιχεία ή οτιδήποτε, εάν τα αναλύσει κάποιος και αν τα ερευνήσει και θέλει να τα ξεχνιάσει, θα δει ότι μπορεί να βρίσκονται στην απουσία του πατέρα, στην απουσία της μητέρας ή τέλος πάντων σε κάποια έτσι όχι σωστή σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, τους γονείς μας, και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας, την νοοτροπία μας, την ψυχολογία μας, την υγεία μας, σε όλη μας τη ζωή.
πολύ περισσότερο αυτό το πράγμα είναι αναγκαίο, να είναι αναγκαίο απέναντι στην παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς τον Θεό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί ο Θεός είναι ο πατέρας του ανθρώπου, είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Είναι αυτός που τον έφερε στην ύπαρξη και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Είναι εικόνα του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να έχει αυτήν την αναφορά του στο αρχέτυπο. Που το αρχέτυπο είναι ο Θεός του οποίου εμείς είμαστε την εικόνα. Αυτή λοιπόν η πνευματική τελειότητα φέρνει στον άνθρωπο την πνευματική υγεία. Ο εν Χριστώ τέλειος άνθρωπος είναι άνθρωπος ισορροπημένος, υγιής, άνθρωπος αρμονικός, άνθρωπος ο οποίος ευρύ και την ισορροπία του εαυτού του. Κάποιος με έλεγε χτες για διάφορα σεμινάρια τα οποία γίνονται σε διάφορα ξενοδοχεία, ξέρω εγώ, για να αναπτύξει κανείς το μυαλό του, τις δεξιότητές του, την προσοχή του, την ψυχολογία του, την ισορροπία του, την αρμονία του. Όλα αυτά τι δείχνουν, πέρα από το τι είναι και το τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, το ότι πηγαίνουν άνθρωποι όμως σε αυτά τα σεμινάρια, σημαίνει ότι οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους, ψάχνουν να βρουν το χαμένο εαυτό τους, τη χαμένη ύπαρξή τους. Και καταλήγουν να πληρώνουν προκειμένου να, τέλος πάντων, κάποιον να τους υποδείξει πώς θα χαλαρώσουν, πώς θα ηρεμήσουν, πώς θα λύσουν τα προβλήματά τους, πώς θα αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους. Όπως γίνεται και με παρόμοιες άλλες καταστάσεις, οι οποίες δεν τις μέφομαι, αλλά απλώς τις αναφέρω, όπου κάποιος άνθρωπος έχει προβλήματα και δυσκολίες και δεν διστάζει να πάει να πληρώσει κάποιον άλλον, ο οποίος είναι επαγγελματίας, ο οποίος είναι η δουλειά του, η επιστήμη του, η τέχνη του, ας το πούμε, να ακούσει τον άλλον άνθρωπο και πηγαίνεις και πληρώνεις και σε ακούει κάποιος, σου κάνει κάποιες ερωτήσεις και προσδοκά να σε βοηθήσει. Και αυτό δεν είναι κακό. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι ψυχολόγοι, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, έστω και επιπληρωμή, να σε ακούσουν και να σε βοηθήσουν. Αυτό βέβαια ήταν άγνωστο την εποχή που οι γονείς μας ήταν νέοι, ας πούμε. Ήταν άγνωστο. Το μόνο γνωστό, ξέρετε ποιον ήταν? Πού επλερώναν? Όχι στην Κύπρο, αλλά στην Ελλάδα γίνονταν πιο πολύ συχνά αυτό. Επλερώναν στις κηδείες γυναίκες να μυρολογούν. Οι μυρολογίστρες οι λεγόμενες. Οι οποίες επήγαιναν στις κηδείες για να κλάψουν και να δημιουργήσουν συνθήκες δράματος. Και ανάλογα με το κλάψιμο ήταν και η πληρωμή. Αν ήταν τραγικό, αν ήταν δραματικό, έγινε ολόκληρη τέχνη. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει καμιά φορά, μια-δυο φορές σε κάποια θέατρα που επέκτηκαν εδώ στη Λεμεσό, είχε και εκεί έτσι παρουσία μυρολογίστρων, οι οποίες πραγματικά ήταν, συγγνώμη που θα το πω εγώ, δεν τις άκουσα, έρχεται μου να γελάσω δηλαδή, αλλά κανονικά πρέπει να συγκινηθούμε, να κλάψουμε. Και όμως το έκαναν οι άνθρωποι αυτό, ίσως για να βοηθήσουν και τους εαυτούς τους και το περιβάλλον τους. Παιδιά, έχουμε εδώ πρώτες θέσεις, είναι τιμές ευκαιρίας. Έχει ειδικό σέρβις, έτσι, ειδικές προτεραιότητες, προδιαγραφές, business class, λέει. Τα ξέρω γιατί μόλις ήρθα από ταξίδι με αεροπλάνο. Και μου λέει μια αεροσυνοδός, είστε business class? Λέω, τι είναι αυτό? Όχι, κόρη μου, είμαι πάνω στο φτερό. 12 η θέση μου μια και 23 η άλλη, μου τέλεια πίσω. Είμαι του φτερού, αλλά της αμύσης, το φτερό είναι καλύτερα, έσου ζέτε πολλά. Λοιπόν, έχουμε business class λοιπόν εδώ, όποιος θέλει να έρθει να κάτσει, για δικηγόρους ειδικές θέσεις εδώ. Έλα Χριστόδουλε, έλα Αντωνάκη εδώ. Λοιπόν, έχει ανάγκη ο άνθρωπος λοιπόν να μιλήσει. Έχει ανάγκη να μιλήσει
και κάποιος να τον ακούσει ακόμα, έτσι, να τον ακούσει κάποιος. Έλατε εδώ παιδιά, έχει εδώ, 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 έλα κόρη μου εδώ, έτσι ωραία θέση να αφήσεις να πάει αλλού. Εσείς που στέκεστε, έχουμε και δαμέθηκο θέσεις. Κωστή κάτσε που τσαμίδι δίπλα από το παλικάρι εκείνο. Ου, ντραπήκαση. Μην ντρέπεστε ρε παιδιά, χαρά μας να έρχεστε. Να, φυλάξαμε σας στις πρώτες θέσεις. Είδατε. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει ανάγκη να μιλήσει, έχει ανάγκη κάποιον να τον ακούσει, έχει ανάγκη να πει τη δυσκολία του και πληρώνει για αυτό το πράγμα ακόμα, μπορεί να πληρώσει. Ξέρει ότι έχει κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, τόσος είναι ο χρόνος και τόσα είναι και τα λεφτά τα οποία θα δώσει. Γιατί χρειάζεται να ανακαλύψει και να βρει μέσα στην ύπαρξή του την παρουσία του Θεού Πατέρα του. Να βρει την αρμονία, την ισορροπία με την οποία ο Θεός τον έπλασε. Και να ξαναβρει τον εαυτόν του, το χαμένο του εαυτόν. Αυτά όλα βέβαια, όταν ο άνθρωπος ανακαλύψει την παρουσία του Θεού, τακτοποιούνται, ένα-ένα πράγμα τακτοποιείται. Όποιο βέβαια δεν εμπίπτει σε ιατρικά δεδομένα. Αλλά και η ψυχική υγεία επηρεάζει σημαντικά και τη σωματική υγεία. Έτσι το βλέπετε, το ξέρετε, μπορεί να σε πονούν τα πόδια σου και πας στον γιατρό και σου λένε υπό το άγχος. Μπορεί να σε πονούν, ξέρω, τα νύχια σου και πας στον γιατρό και σου λένε υπό το άγχος. Δηλαδή σωματοποιείται αυτό το πράγμα και χτυπά οπουδήποτε βρίσκει μια αδυναμία. Ο άνθρωπος λοιπόν καλείται να αγωνιστεί, να αποκτήσει κάποιες αρετές. Και λέμε πολλές φορές, είναι κάτι που λέμε ότι για να γίνεις, ξέρω εγώ, καλός χριστιανός πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο, πρέπει να κάνεις το άλλο, που έτσι είναι. Και είναι απαραίτητες αυτές όλες οι αρετές για να βρούμε τον εαυτό μας. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι πολλοί λένε, λέει, και νομίζουν ότι η τελειότητα βρίσκεται στις αρετές, στις νηστείες, αγρυπνίες, στις γονικλησίες, στις προσευχές, στις ακολουθίες, στη μοναξιά, στην αναχώρηση, στη σιωπή, στην άσκηση κτλ. Όλες όμως αυτές οι αρετές, λέγει, ακόμα και η ελεημοσύνη, ακόμα και τα έργα τα αγαθά, και όλα τα έργα από μόνες τους δεν είναι αυτό που ζητάμε. Δεν είναι δηλαδή ο σκοπός μας απλώς να γίνουμε ενάρετοι άνθρωποι. Γιατί ενάρετοι άνθρωποι μπορούμε να γίνουμε μέχρι σε ένα σημείο βέβαια, όπου και να βρισκόμαστε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μου πει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο να μην είμαι κλέφτης, να μην είμαι ψεύτης, να τιμώ τους γονείς μου, να τιμώ τους συνανθρώπους μου, να είμαι άνθρωπος ειρηνικός, να συγχωρώ τον άλλον. Αυτά τα πράγματα τα λέει και η φύση μας. Είμαστε άνθρωποι. Αλίμονο περιμένω να μου πει κάποιος άλλο ότι να αγαπώ τους γονείς μου ή να αγαπώ τον συνάνθρωπό μου ή όταν δω τον αδελφό μου να έχει μια ανάγκη να τον βοηθήσω. Δεν είναι πράγματα που πρέπει να μας τα πει ο Χριστός. Τι μας έφερε ο Χριστός? Ο Χριστός μας έφερε, λέγει, την χάρη και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυτήν την δική του παρουσία. Αυτήν την ενέργεια του Θεού η οποία πηγάζει από τη δική του παρουσία. Ο Χριστός μας έδωσε τον εαυτόν του στον κόσμο. Αυτό μας έφερε ο Χριστός με το Ευαγγέλιο. Δεν ήρθε για να μας μάθει να κάνουμε καλές πράξεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, παιδιά. Γιατί εάν ο άνθρωπος νομίσει ότι το να πηγαίνω στην εκκλησία είναι για να γίνω καλός άνθρωπος ή ξέρω εγώ για να κάνω καλά έργα, μπορεί να απολυτοποιήσει τα έργα αυτά και να νομίσει ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο και να καλλιεργήσει μέσα του μια αυτοπεποίθηση και μια έπαρση, μια αλαζονία η οποία δεν φαίνεται εύκολα, φαίνεται όμως, λέγει εδώ και ο κάτω ο Άγιος Νικόδημος, σε μερικές περιπτώσεις και να χάσει τον Χριστό, να ξεχάσει ότι είναι ο Χριστός το ζητούμενο και να νομίζει ότι απλώς είναι τα καλά έργα το ζητούμενο. Αλλά τα καλά έργα, ο ενάρετος άνθρωπος,
αυτός που έχει αρετές απλώς, μοιάζει με αυτόν τον δέντρο που έχει φύλλα, αλλά δεν έχει καρπό. Ο καρπός του Ευαγγελίου, ο καρπός του αγώνα που κάνει ο άνθρωπος, είναι να αποκτήσει τον Χριστό, να αποκτήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι αρετές είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά είναι μέσα, είναι τα εργαλεία, είναι τα μέσα που θα μας οδηγήσουν στον Χριστό. Δεν είναι αυτές ο σκοπός. Και ο Άγιος Νικόδημος λέγει ότι όχι μόνο δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά πολλές φορές λέγει οι αρετές από μόνες τους, χωρίς να μας οδηγούν στον καρπό του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να προξενήσουν σε εκείνους που θέτουν όλον τους το βάρος σε αυτές περισσότερη βλάβη από τις φανερές αμαρτίες. Όχι γιατί οι αρετές μας δημιουργούν πνευματικό πρόβλημα, αλλά γιατί αν νομίσουμε ότι οι αρετές είναι το ζητούμενο, τότε ο άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει όλη αυτή τη ματαιότητα των λογισμών του και να φτιάξει έναν είδωλο, μια εικόνα του εαυτού του και να πηγαίνει καλά. Θυμούμαι που κάποτε μας έλεγαν στο κατηχητικό και το λένε και συμβουλές πατέρων, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάθεται και να λογαριάζει τρόποντινά τι έκαμε την ημέρα. Όμως αυτό το πράγμα είναι καλό, είναι ωφέλιμο, αλλά έχει και ένα μικρό κίνδυνο. Δηλαδή να κάτσει να πει ότι τι έκαμα σήμερα, α, σήμερα δεν έκαμα τίποτα το κακό, α, πέρασα καλά. Και με αυτόν τον λογισμό να θεωρήσει το αυτόν το ότι εντάξει είμαι καλά, σήμερα δεν έκαμα και καμιά μεγάλη αμαρτία, ήμουνα καλός, ξέρω εγώ, μπράβο με εκεί, είχε μια περίπτωση που συμπεριφέρθηκα άψογα. Και αρχίζω με όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, αυτοί που δημιουργούν αυτήν την αρρωστημένη εικόνα για τον εαυτόν τους, εδώ λέγει ο Άγιος Νικόδημος κάποια γνωρίσματα που είναι καλό να τα ακούσουμε. Αλλά λέγει σε πόσα σφάλματα είναι πλεγμένοι αυτοί και πόσον είναι μακριά από την αληθινή τελειότητα, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας από τη ζωή και τις συνήθειές τους. Δηλαδή, γιατί λέει αυτοί οι οποίοι καλλιεργούν αρετές, αλλά δεν βρήκαν τον καρπό των αρετών, δεν προχώρησαν να βρουν τον Χριστό, και αυτό να ξέρετε το παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά και κάποιες έτσι συμπεριφορές λίγο, ας πούμε, όξινες. Λέγει, αυτοί θέλουν να προτιμούνται από τους άλλους σε κάθε τι. Έτσι, ενώ είναι άνθρωπος που αγωνίζεται και έχει αρετές, θέλει να τον προτιμούν. Εάν δεν τον προτιμήσεις, εάν δεν τον χαιρετήσεις, εάν δεν τον, ξέρω εγώ, λάβεις υπόψη σου, αν δεν του δώσεις σημασία, θλίβεται, πληγώνεται. Σου λέει, μίλησα τον πάτερ και δεν μου μίλησε. Δεν μου απάντησε, δεν μου, ξέρω εδώ και σημασία. Πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα κοιτάζει κανείς. Είναι ιδιόρυθμοι οι άνθρωποι αυτοί. Δεν κάνουν ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Έχουν ιδιορυθμία. Έχουν δικών τους τρόπων που σκέφτονται, δικών τους τρόπων που ζουν, δικών τους τρόπων που ενεργούν. Είναι ιδιόρυθμοι. Είναι ισχυρογνώμονες στο θέλημά τους. Δεν τους βγάζεις με τίποτα από το δικό τους. Είπεν έτσι, έτσι. Λες, και απλά πράγματα καμιά φορά. Λες το άλλο, ξέρω εγώ, άφησε το τον μολύβι εκεί. Το αφήνει και το βάζει αξινάστραφα από ό,τι του είπες. Αυτό έτσι όπως σου το είπα. Όχι, έτσι είναι καλύτερα. Εντάξει, κάνε όπως θέλεις. Τι φανερώνεις με αυτό όμως? Ότι δεν θέλεις να κάνεις και στα πιο απλά πράγματα αυτήν την απλή κίνηση που να δείξεις ότι τρόπο την ακούεις, σου λέει ο άλλος άνθρωπος. Σου λέει βάζει το αυτό το ποτήρι σε αυτή την άκρη. Εσύ το πιάνεις και βάλεις παρά μέσα ή παρά έξω. Δεν κάνεις αυτό το οποίο σου λέει ο άλλος άνθρωπος. Είναι ισχυρογνωμοσύνη. Επιμένεις ο δικό σου. Δεν σας έτυχε να έρθουν κάποιοι να σας ρωτήσουν κάτι και να πούν τη γνώμη τους και να πούν όλα τα επιχειρήματά τους και να τους πεις εσύ τα δικά σου και να τελειώσουν και να σου πούν εντάξει να κάνω έτσι όπως αποφάσισα. Λες καλά, είναι να μου έρθει ταλαιπώρησες με και εμένα. Είναι, θυμίζει με ένα μωρό, βέβαια δεν ήταν παιδάκι, ήταν μωρό. Λέει μου, ήρθε νομίζω πέρσι, πρόπερσι για τον καρνάβαλο. Λέει μου, πάτερ μου, είναι αμαρτία να πάω στον καρνάβαλο, στο καρναβάλια.
Λέω, γιατί με ρωτάς, γιατί είπε ο παπάς μου και η μάμα μου, ας σε ρωτήσω να με εξηγήσεις εσύ εάν είναι αμαρτία να πάω στο καρναβάλια ή όχι. Κατάλαβα λοιπόν ότι οι γονείς δεν ήθελαν το παιδί του να πάει στα καρναβάλια, οπότε και εγώ, εντάξει δεν διαφωνώ βέβαια, αλλά προσπάθησα να στηρίξω τη θέση των γονιών. Είπα κάμποσα, επιχειρήματα αυτά, το εξήγησα του μωρού, άκουεν, 45-50 λεπτά μίλουμε με το παιδάκι αυτό, 7-8 χρονών πόσο ήταν, 9, θα του πω όλα τα επιχειρήματα μου για τα καρναβάλια. Αφού του τα πω όλα, λέω τι αποφάσισες μου να πάω. Τέλειος. Μου λέει, να πάω, μου λέει, εγώ να πάω. Εντάξει, πιένει. Αλλά αυτό πέσε μόνο, εντάξει. Αλλά είναι ένα κολαπτώμενος μεγάλος άνθρωπος, έτσι. Είναι λοιπόν ισχυρογνώμονες, είναι τυφλοί σε όλα τα δικά τους, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Με επιμέλεια εξετάζουν τους λόγους των άλλων και τις πράξεις των άλλων. Ασχολούνται με τους άλλους. Αυτοί οι ενάρετοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τον πνευματικό καρπό, είναι ισχυρογνώμονες, είναι τυφλοί στα δικά τους, ξέρει μόνο το δικό του. Ξέρει μόνο εκείνο που τον συμφέρει εκείνον, εκείνο που του αρέσει εκείνου. Θυμάμαι κάποιους συμφοιτητές μου, ας πούμε, άμα τους λέγω πάμε μια βόρτα, όχι δεν μπορώ, διαβάζω. Άμα διάβαζε και τέλειωνε το διαβάσμα του, άνοιγε την πόρτα μου, πάμε βόρτα. Μα τώρα διαβάζω εγώ, δεν γίνεται. Ούτε δεν πάμε και εσύ δεν έρχεσαι, δεν ξέρω εγώ. Καλά, γίνεται οπότε εσύ τελειώνεις το διάβασμα σου να πηγαίνουμε βόρτα και όμως σου λέω να πάμε να μην πηγαίνουμε. Έτσι ήταν. Οπότε ήθελα να έκανα. Λοιπόν, αν κάποιος λέγει θίξει λίγο την ιδέα που έχουν για τον εαυτόν τους και που θέλουν να έχουν και οι άλλοι για αυτούς, ή αν τους εμποδίσει κάποιος από εκείνες τις ευλάβειες και τις αρετές τους με τις οποίες καταπιάνονται, λέει και ο Θεός να μας φυλάει, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Έτσι ο Θεός να μας φυλάει, λέει. Αμέσως συχίζονται, αμέσως ανάβουν και γίνονται γεμάτοι θυμό και γίνονται έξαλλοι. Έτσι. Αυτοί οι ευλαβείς άνθρωποι, οι υποτιθέμενοι ευλαβείς ενάρετοι που κάνουν καλά έργα, μόλις πάνε τους εμποδίσεις από αυτόν που κάνουν και να τους πεις δεν θα γίνεται έτσι, θα γίνεται αλλιώς, τότε πάνε και οι ευλάβειες, πάνε και οι αρετές, γίνονται έξαλλοι, συχίζονται, γίνονται γεμάτοι θυμό και γεμάτοι νεύρα και γίνονται εκτός αυτού, γιατί κάποιος τους έκοψε αυτό που ήθελαν να κάνουν. Μπορεί πραγματικά να συχίσουν τον κόσμο όλο. Αυτό είναι, λέει, φανερό πως όλοι αυτοί βρίσκονται σε μεγάλο πνευματικό κίνδυνο. Επαναλαμβάνω ότι η απολυτοποίηση των αρετών, δηλαδή να νομίζεις ότι απλώς το να κάνεις καλά έργα, αυτό είναι το ζητούμενο, μπορεί να σε οδηγήσει σε πολλά πνευματικά λαθασμένα ενεργήματα, τα οποία θα τα βρεις μπροστά σου. Γιατί ο Χριστός ήθελε να σε θεραπεύσει και να αλλάξει το είναι σου. Η μετάνοια που έφερε ο Χριστός στον κόσμο είναι η αλλαγή της νοοτροπίας, να αλλάξεις. Να φύγεις από εκεί που ήσουν και να γίνεις νέος άνθρωπος. Εάν παραμένεις ψεύτης εσωτερικά, υποκριτής, παραμένεις ας πούμε άνθρωπος ο οποίος χωρίς να μετανοείς για αυτά τα οποία έχεις και είσαι, θέλεις να δημιουργήσεις άλλες εικόνες και νομίζεις ότι αυτό σου είναι κάτι άλλο από αυτό το οποίο εσύ είσαι στην πραγματικότητα, θα σου δημιουργήσει τεράστιες πνευματικές επιπλοκές. Όπως σε μια αρρώστια γίνονται επιπλοκές και μια επιπλοκή πάνω στην άλλη και φέρουν καμιά φορά και τον ίδιο τον θάνατο, μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να πεθάνει. Λέει κάπου ο Χριστός ότι στους μαθητές του ότι θα έρθει η ώρα, λέγει, που αυτοί που θα σας σκοτώνουν θα νομίζουν και θα πιστεύουν ότι προσφέρουν λατρεία εις το Θεό. Θα έχουν τέτοια πνευματική διαστροφή δηλαδή, που ενώ σας σκοτώνουν θα θεωρούν ότι το ότι σας σκοτώνουν είναι ευάρεστη πράξη λατρείας του Θεού. Τόσο πολύ θα διαστραφούν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι. Και πολλές φορές βλέπετε, συμβαίνει ας πούμε από πολλούς ανθρώπους να κάνουν πράγματα, ακόμα και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, πράγματα τελείως
εκτός του Πνεύματος του Ευαγγελίου και του Χριστού και να θεωρούν ότι τα κάνουν εν ονόματι του Χριστού, για το καλό δηλαδή της Εκκλησίας και των ανθρώπων και του Ευαγγελίου. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πολιτοποιούν τις αρετές και δεν προχωρούν στο επόμενο βήμα που είναι η απόκτηση του Χριστού μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας. Όμως λέγει εδώ στη συνέχεια ο Άγιος Νικόδημος, εσύ αδελφέ μου που επιθυμείς να φτάσεις στην τελειότητα, ανάγκη είναι να κάνεις μια παντοτινή βία στον εαυτό σου για να νικήσεις γενναία και να εξουδετερώσεις όλα τα θελήματα, μεγάλα και μικρά, και να ετοιμαστείς με κάθε προθυμία της ψυχής σου σε αυτόν τον πόλεμο. Πριν ξεκινήσεις τον πόλεμο, τον αγώνα αυτόν τον αόρατον πόλεμο, πρέπει να κατανοήσεις ότι θα αγωνιστείς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν θα αγωνιστείς βέβαια εναντίον πραγμάτων φυσιολογικών, αλλά εναντίον των παθών και της αμαρτίας. Πρέπει να το καταλάβεις, πρέπει να το βάλεις μέσα σου ότι θα αγωνιστείς εναντίον της αμαρτίας. Αυτό είναι που σε δυσκολεύει και τίποτε άλλο. Όταν ας πούμε λέμε, ξέρω εγώ, ότι είναι δύσκολος ο δρόμος του Ευαγγελίου. Δεν είναι δύσκολος. Δύσκολος γίνεται γιατί εμείς τον κάνουμε δύσκολο λόγω των παθών μας. Επειδή δεν θέλω να κόψω τα πάθη μου, δεν θέλω να σταματήσω τις αμαρτίες μου, γι' αυτό λέω δυσκολεύομαι. Ενώ όταν αποφασίσω ότι θα αγωνιστώ για αυτό το πράγμα, θα αγωνιστώ άχρη θανάτου, δεν θα υποχωρήσω. Θα προχωρήσω και θα σταθώ δυνατός, τότε βέβαια βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι εύκολα. Ανοίγει ο δρόμος και ο άνθρωπος προχωρά. Και μετά, όταν βρει την ισορροπία μέσα στην πνευματική ζωή, καταλαβαίνει ότι δυσκολία δεν υπάρχει στη χριστιανική ζωή. Δυσκολία υπάρχει, παιδιά, έξω από τον Χριστό. Εκείνη η δυσκολία. Το να ζεις μακράν του Θεού είναι αφόρητο. Είναι βάσανο. Είναι δικτατορία η αμαρτία. Είναι φοβερή δικτατορία. Δεν έχεις την άνεση, την ελευθερία που σου δίνει ο Χριστός. Το βλέπουμε και στον εαυτό μας, το βλέπουμε και στους αδερφούς μας, που πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που χτυπιούνται, κλαίνε, οδύρονται. Ξέρω εγώ, μπορεί να καταφύγουν σε παράλογα μέσα. Ξέρω εγώ, να τους κλείσεις μέσα στο δωμάτιο, να τους κλειδώσεις με το κλειδί, προκειμένου να μην πάει να κάνει κάτι. Και δες τα απλά πράγματα, ας πούμε, έτσι δοκιμάστε να κόψει το τσιγάρο σε καπνίζεται. Να δείτε τι θα σας κάνει για το τσιγάρο. Θα σας κάνει, μην ξέρετε τι θα δείτε. Σαν τους τρελούς θα κάνετε. Που πάνε και χώνονται πίσω, ξέρω, πιούν το τσιγάρο τους. Που είναι απλό, ας πούμε. Και δεν είναι και τόσο απλό, αλλά ας πούμε είναι απλό. Ή άλλα πάθη. Ξέρω εγώ, όσοι μπλέξουμε τα τυχερά παιχνίδια, ξέρετε τι δύσκολο πράγμα είναι. Φοβερό πράγμα να έχει διαλύσει το σπίτι του, την οικογένειά του. Να έχει τεινάξει στον αέρα όλη την περιουσία του. Να έχει πουλήσει τα πάντα. Τα πάντα. Και ήρθε η ώρα που να πάει να παίξει γύρω τα ευλογημένα τα άλογα, τι να τους πεις. Δεν μπορεί να τους συγκρατήσει κανένας. Χειρότερο για από ναρκωτικά. Είναι ένα ναρκωτικό του νου τους. Και λες, ρε παιδί μου, ας πούμε, τι θα γίνει τελικά, ας πούμε. Το καταλαβαίνει. Του λες, πώς έφαγες τα άλογα. 500.000, 700.000. Ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, όσοι είχαν, όσοι, μα και τι, όσα έχουν και δεν έχουν τα πουλού. Μα δεν το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μια φορά τόσο πολύ με νευρίασε ένας, λέω του, κοίταξε, πραγματικά έρχεται μας εδέρω. Λέω να σηκώ στο πάνω, ήταν και λέω έτσι του σερκού μου, ας πούμε. Λοιπόν, θα σε κάνω άχρηστο. Δεν έδερα κανένα μέχρι τώρα. Έτσι είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσω να δω. Λοιπόν, θα σου δώσω τόσο ξύλο, μα δεν μπορεί να συνέρθεις, ας πούμε. Ή το άλλο, θα σου βάλω και σε ένα μια σέλα και ένα χαλινάρι και σε βάλω να τρέχεις εσύ μέσα στο πάρος. Τι θα γίνει την κατάσταση, τι θα γίνει, πού θα πάεις. Το καταλαβαίνει, κλαίει, οδύρεται, χτυπιέται, θρυνεί. Όταν έρθει η ώρα του πάθους, όλα ξεδετερώνονται. Ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο του νου του. Είναι φοβερή δικτατορία η αμαρτία, το πάθος και άλλα πράγματα. Σαρκικές αμαρτίες, ξέρει ότι καταστρέφει την οικογένεια του, ξέρει ότι τεινάζει την ψυχή του στον αέρα, τα ξέρει όλα, δεν μπορεί να σταματήσει, δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Και βλέπει κανείς πόση άνεση μας δίνει ο Χριστός και πόση είναι ελευθερία και πόση είναι ευτυχία μας δίνει ο Χριστός, και από την άλλη
πόση ταλαιπωρία προσφέρει η αμαρτία σε αυτούς οι οποίοι υποκύπτουν σε αυτή. Και ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι δεν υποκύπτει εις την αμαρτία? Όλοι μας, λίγο πολύ, είμαστε δέσμοι παθών και αμαρτιών, τουλάχιστον όμως να μετανοούμε. Αρχίζει η θεραπεία μας από τη μετάνοια, από την επίγνωση ότι αυτό είναι λάθος. Γιατί από τη στιγμή που δεν το καταλαβαίνεις, δεν το δέχεσαι ότι είναι λάθος, δεν θεραπεύεσαι ποτέ. Και μετά η απόφαση, πάρ την απόφαση ότι δεν θέλω να το ξανακάνω εγώ αυτό το πράγμα. Το αρνούμε, το αποποιούμε, δεν το θέλω. Πάρ την απόφαση για να σου δώσει ο Θεός την δύναμη να εφαρμόσεις αυτό το οποίο θέλεις. Διότι εάν πάρεις εσύ την απόφαση ελεύθερα και αβίαστα, θα σου δώσει ο Θεός την δύναμή Του όταν επικαλείσαι το όνομα Του και όταν έχεις απόφαση τέτοια πνευματική μετάνοιας, θα σου δώσει ο Θεός την δύναμη να προχωρήσεις. Διαφορετικά, αν δεν το αποφασίσεις, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση, ξέρετε παιδιά, επειδή ασχολούμαστε λίγο και με το θέμα αυτών των ναρκωτικών, μια θεραπευτική κοινότητα για να δεχθεί κάποιον και να πετύχει η θεραπεία του από τα ναρκωτικά, πρέπει εκείνος που είναι εξαρτημένος από τις ουσίες να έχει αποφασίσει μέχρι το βάθος της ύπαρξής του ότι εγώ θα κόψω. Αν δεν το έχει αποφασίσει, πάλι θα επιστρέφει και πάλι θα επιστρέφει και πάλι θα επιστρέφει. Εάν το έχει αποφασίσει και το πήρε κατάκαρτα και είπε θα κάνω το παν να κόψω, θα συναντήσει δυσκολίες, μπορεί να έχει ξέρω εγώ ταλαντεύσεις και να ταράξεις, αλλά θα νικήσει. Εξαρτάται δηλαδή από την αρχή, από το ποια απόφαση βάζει στη ζωή σου. Εάν αποφασίσεις ότι εγώ αναζητώ τον Θεό, θέλω τον Θεό στη ζωή μου, θέλω να συνάψω αυτήν τη σχέση με τον Χριστό, να αγαπήσω τον Χριστό και το αποφασίσω με όλη τη δύναμη της ύπαρξής μου, να αρνηθώ την αμαρτία που με χωρίζει από τον Χριστό και να μπω στον χώρο αυτού του αγώνα, εάν το αποφασίσεις, ο Θεός θα σου δώσει την δύναμη και θα σε ενισχύσει για να επιτύχεις αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου ως σημαντικό αγώνα για τη ζωή σου. Αυτός ο πόλεμος, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, είναι δυσκολότερος από κάθε άλλο πόλεμο. Γιατί πολεμώντας εναντίον του εαυτού μας, πολεμούμαστε και από τον ίδιο τον εαυτό μας, έτσι. Πολεμώ εναντίον του εαυτού μου, να κόψω το ένα πάθος, το ποτό, το τσιγάρο, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ναι, αλλά και ο εαυτός μου δεν θα με αφήσει έτσι. Θα γυρίσει να με εκδικηθεί. Με πολεμά θα σε πολεμήσω. Θα μας στριμώξει, θα μας χτυπήσει. Θα μας εκδικηθεί. Γιατί θα μας εκδικηθεί? Γιατί τόσον καιρό καλά τα πηγαίναμε. Ό,τι ήθελε το δίναμε. Ό,τι τροφές ήθελε το τους προσφέραμε. Είμαστε υπόδουλοι του. Υπόδουλοι στα πάθη μας και στις αμαρτίες μας. Τώρα που να έρθει η ώρα που να τα κόψουμε, να μας χτυπήσει. Θα θέλει τα ρέστα. Πόσον καιρό μεγαλώναμε τον το δέντρο. Έτσι το ποτίζαμε, το κλαδεύαμε, το βάζαμε λίπασμα, το περιποιούμαστε, έγινε θηρίο. Ένι βγαίνει εύκολα. Ως που ήταν χορταράκι το έβγαζες. Τώρα όμως πρέπει να το χτυπήσεις αλίπητα, να μην το λυπηθείς. Να είσαι τόσο δυνατός που να το χτυπήσεις. Και αν δεν μπορείς, να μην χάνεις το θάρρος σου. Μη φοβάσαι. Σε αυτόν τον αγώνα, ποτέ ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Είναι πάντοτε ο Θεός μαζί του. Και η χάρη του Θεού είναι αυτή που τελικά θα νικήσει, παιδιά. Μην νομίζετε ότι μόνο με τις δυνάμεις μας μπορούμε να κάνουμε, ούτε ένα βήμα δεν μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με Χριστό, έλεγε ο Παύλος. Όλα μπορώ να τα κάνω, έλεγε ο Παύλος, με τη δύναμη του Θεού όμως. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέ. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, λέγει ο Χριστός. Δεν μπορείτε να κάνετε βήμα. Με τη δύναμη του Θεού όμως όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Και όταν μας φαίνονται βουνά μπροστά μας αυτά τα πράγματα, λέμε δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Είναι αδύνατο να το νικήσω. Μη φοβάστε. Όσο πιο πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα, τόσο πιο πολύ είμαστε κοντά στο τέλος. Έτσι είναι η φύση αυτού του πολέμου. Είναι όσο κορυφώνεται ο αγώνας και ο πόλεμος, τόσο ο άνθρωπος πλησιάζει στο τέρμα. Γιατί πρέπει πρώτα να καταβάλεις εσύ όλο αυτό που εξαρτάται από σένα, να καταθέσεις την ελευθερία σου
ενώπιον του Θεού και στη συνέχεια εκείνο που δεν μπορείς να κάνεις θα το κάνει ο Θεός. Αφού κάνεις εσύ πρώτα ό,τι εξαρτάται από σένα. Εδώ όμως, για να μην πάμε στο επόμενο που είναι και μεγάλο, εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 10 λεπτά. Ορίστε. Έλα κυρία, εδώ, στη δεύτερη σειρά η κυρία. Σήκωσε το χέρι σου να σε βλέπει. Έλα εδώ δίπλα μου. Έτσι να σε φάω γύρω μου, έλα κάτι. Είσαι παστός εσύ, να μπορεί να σε φάει και κανένας. Ναι. Πώς ξέρει κάποιος ότι πραγματικά εξεριζώθηκε τούτον το δέντρο? Πώς ξέρεις ότι εξερίζωσες μια πορτοκαλιά από τον κήπο σου? Δεν έχει πλέον πορτοκάλια. Δεν έχει τους καρπούς. Έτσι. Δεν εμφανίζονται οι ενέργειες των παθών εκείνων που ήταν προηγουμένως. Έτσι. Ήμουν καπνιστής. Δεν θέλω πλέον να καπνίσω. Δεν καπνίσω. Παρά τα αυτά όμως να προσέχω, διότι τα πάθη, λέγει ένας άλλος Άγιος, είναι φιλεπίστροφα. Γρήγορα επιστρέφουν πίσω. Μην νομίζω ότι επειδή το έκοψε το τσιγάρο ένα, δυο, τρία, πέντε χρόνια, α, τώρα ευχαρίστωσα το αναπνέω από το διπλανό. Θα την πατήσεις στο τέλος. Άμα παίζεις με ένα τσιγάρο, ξέρω εγώ, και το κρατάς στο χέρι σου. Να, την ώρα που ήταν το άψεις κιόλας. Έτσι. Άμα κρατάς, ξέρω εγώ, το κοντρόλ της τηλεόρασης, θα τον πατήσεις να το δεις. Φυσικό. Ναι, πατέρα Ανδρέας. Γέροντα, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος ότι αν αγώνας πνευματικός είναι η προσπάθεια να νικήσω το ένα ή το άλλο πάθος, τότε τέτοιον αγώνα δεν γνώρισε, γιατί ερμηνεύει ο πατήρ Ζαχαρίας, αγαπούσε πάρα πολύ το Θεό και δεν είχε καν τον ενδιασμό. Αν ήξερε ότι κάτι είναι θέλημα Θεού, αμέσως με πολύ χαρά έτρεχε να το πράξει χωρίς ενδιασμούς. Λίγο να μας το σχολιάσετε αυτό. Εντάξει, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτόν τον λόγο, αλλά σίγουρα κάποιος άνθρωπος ο οποίος έβαλε στη ζωή του την αγάπη του Χριστού προτεραιότητα, τότε το να κάνει κάτι για τον Θεό του είναι ευχάριστο. Δεν του είναι καθόλου δύσκολο. Και το να ακολουθεί τον Θεό του είναι πηγή μεγάλης χαράς. Και καμιά δυσκολία δεν έχει. Και όντως η πνευματική ζωή δεν έχει καμιά δυσκολία. Δυσκολία να έχει η κοσμική ζωή. Έτσι. Πιάσε έναν άνθρωπο ο οποίος έμαθε και ζει πνευματική ζωή και προσεύχεται και πάρ' του μια νύχτα σε ένα κοσμικό κέντρο. Θα σκάσει. Δεν μπορεί. Θα σκάσει. Ή πιάσε έναν που έμαθε να πηγαίνει στα κοσμικά κέντρα και φέρ' το στην αγρυπνία. Θα σκάσει και εκείνος. Γιατί τα πνεύματα που έχουμε μέσα μας ο καθένας δεν συμφωνούν με τα εξωτερικά πνεύματα. Έτσι, πάει σε ένα κέντρο. Έχει εδώ η περιοχή μας πολλά. Άμα έρθει την Παρασκευή νύχτα εδώ, το τι γίνεται? Αγρυπνίες παντού. Κάνουμε και εμείς στη Μητρόπολη. Ο καθένας την δική του. Όπου γωνιά και αυτό, αγρυπνία. Μα αφού βλέπεις τόση προθυμία, είναι να γελάζει δηλαδή. Κατεβαίνουν που το αυτοκίνητο μόλις παρκάρει ή πριν παρκάρει ακόμα, τώρα δεν βρίσκουν και πάρκινγκ. Επειδή έχουμε και εμείς την αγρυπνία μας εδώ, εμείς ερχόμαστε πιο νωρίς. Η δική μας αρχίζει πιο νωρίς, 9, και να αρχίζουν πιο αργά, δεν βρίσκουν. Και διαμαρτύρονται κιόλας. Κάνουν και φασαρία γιατί δεν τους αφήνουμε πάρκινγκ να πάνε να αγρυπνήσουν. Λοιπόν, έρχεται το αυτοκίνητο. Εγώ τους κοιτάζω καμιά φορά επειδή βγαίνω έξω, εξομολογώ καμιά φορά, τελειώνω, βγαίνω λίγο έξω. Σταματά, αμέσως ανοίγουν και οι 4 πόρτες, πετάγονται έξω, μα αφού δεν τις κλείουν πίσω τους. Και αρχίζουν και τρέχουν. Περίμενε κόρη μου το σοφέρι, τουλάχιστον πάτε μαζί. Τίποτε. Μια μέρα φώναζε ένας, περίμενε με κόρη, περίμενε με. Τίποτε. Έτρεχε εκείνη καημένη, πήγαινε.
και φόρουν και κάτι ψιλοτάκουνα και πίνουν και έτσι με στη στράτα. Μα ήταν κωμωδία. Κωμωδία, τι να σας πω. Λες, ρε παιδάκι μας, τι πράγματι, δηλαδή, τι μας κάνει ο σατανάς, δηλαδή, τι μας κάνει ο πειρασμός. Μας, περίμενε τον κόρη, μάρτυ και εκείνος, να παρκάρει, κάνει να κόνει υπομονή, ένα φυτοκέντρο που είχαμε. Τίποτα, τίποτα, τόσο πάθος, τόση μανία, ας πούμε, να τρέξει, να πάει κάτι. Πιάσ' τον κίνο και πέ του έχει ποδό αγρυπνία στην εκκλησία, λειτουργία. Θα την αχτεί στον αέρα. Πιάς μας εμάς τώρα και βάρε μας μέσα στην το κέντρο. Εγώ θα πεθάνω, αδύνατο να αντέξω. Θα σκάσω. Με σημαίνει λέξω θα σκάσω δηλαδή. Δεν μπορώ, δεν είναι αδύνατο. Δεν μπορούμε. Όμως αυτό που είπατε είναι σημαντικό, διότι ο άνθρωπος του Θεού που εγεύθηκε τη χάρη του Θεού, πλέον όλα τα άλλα του φαίνονται τόσο άνωστα που δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Είναι σαν αυτή την παραβολή του ασώτου που είπε ο Χριστός, που όταν έτρωγε εκείνος τα ξυλοκέρατα θυμήθηκε τον πατέρα του, τα τραπέζια του πατέρα του, και είπε ακόμα και οι δούλοι του πατέρα μου τρώνε καλύτερα από ό,τι τρώω εγώ. Ο άνθρωπος που γεύθηκε τη χάρη του Θεού καταλαβαίνει πόση αρχοντιά έχει ο Θεός και πόσο γλυκής είναι ο Χριστός και πόση άνεση δίδει στον άνθρωπο. Δεν την αλλάζεις με τίποτα. Από όταν μετά και ο αγώνας που κάνει κάποιος για την αγάπη του Θεού δεν του φαίνεται καθόλου δύσκολος. Καθόλου δύσκολος. Έτσι. Τέλος πάντων, έχει πολλά παραδείγματα να τα πούμε. Κάτι άλλο. Ναι, Μαρία. Απορία του Γιώργου, του γιού μου. Είπετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ελεημοσύνες, είναι καλός, ξέρω εγώ, ταπεινός, τα διάφορα, και δεν έχει τη χάρη, δεν γνωρίζει Χριστό, δεν θα πάρει παράδεισο. Άρα ένας μουσουλμάνος, ένας βουδιστής, ένας ιδουιστής, που είναι πολύ καλός άνθρωπος, κάνει καλές πράξεις, δεν είναι μοιχός, είναι καλός οικογενειάρχης, δεν λέει ψέματα, αγαπά τον πατέρα του, αγαπά τη μητέρα του, αλλά δεν θα γνωρίσει Χριστό, δεν θα πάει στον παράδεισο. Σωστά. Απορία του Γιώργου. Είχε μια συζήτηση με θρησκευτικό στο σχολείο. Ναι, κοίταξε να σου πω. Σίγουρα ο βουδιστής, ο μουσουλμάνος, ο χριστιανός, ο οποιοσδήποτε κάνει καλά έργα γίνεται καλός άνθρωπος. Γίνεται ένας πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό όμως δεν είναι το ζητούμενο για τον Χριστό, έτσι. Ούτε ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας κάνει καλούς ανθρώπους. Αυτό μπορούσαμε να γίνουμε και χωρίς τον Χριστό. Αλίμονο. Άρα καλοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Τι μας έφερε ο Χριστός? Κάτι περισσότερο από αυτό. Την θέωση του ανθρώπου. Δηλαδή να γίνει ο άνθρωπος πραγματικά εικόνα και ομοίωση του Θεού Πατέρα. Αυτό δεν μπορεί να το επιτύχει ο άνθρωπος έξω από τον χώρο της Εκκλησίας. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν τα Άγια Μυστήρια, τα οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση, το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Κοινωνία και όλα τα υπόλοιπα μυστήρια, τα οποία μας παρέχουν αυτήν τη χάρη, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του, δεν είναι ένα κατόρθωμα ανθρώπινο το να φτάσει στη θέωση. Είναι μια συνεργία, μια συνεργασία ανθρώπινης θέλησης και της παρουσίας του Θεού, που πάντοτε ο Θεός είναι παρόν σε οποιοδήποτε αγωνίζεται. Άρα λοιπόν χωρίς την παρουσία του Θεού και χωρίς την παρουσία των Αγίων Μυστήριων δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στη θέωση. Όταν λέμε να πάει στον Παράδεισο, εντάξει, είναι λίγο απλό αυτό και καμιά φορά και λασσασμένο. Τι σημαίνει να πάει στον Παράδεισο? Ο Παράδεισος δεν είναι ένα στάδιο που μπαίνεις ή δεν μπαίνεις ή σε πούξω από την πόρτα, έτσι άμα έχεις εισιτήριο. Ο Παράδεισος είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Όποιος αποκτήσει τον Χριστό είναι στον Παράδεισο. Όποιος χάσει τον Χριστό είναι στην κόλαση. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα. Ούτε τόπος είναι, ούτε καζάνια είναι, ούτε ζωολογικός κήπος είναι. Είναι ο Χριστός το ζητούμενο. Όμως σε ένα χώρο που δεν γνώρισαν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τον Χριστό, σίγουρα
το να γίνουν καλοί άνθρωποι είναι σημαντικό. Και αν φυλάξουν τη συνείδησή τους στον χώρο αυτό που βρίσκονται, με τα δεδομένα που έχουν, εάν φυλάξουν τη συνείδησή τους, η συνείδηση του ανθρώπου είναι η αυτή φωνή του Θεού που του έδωσε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο όταν τον έπλασε. Και ο άνθρωπος φυλάξοντας τη συνείδησή του μπορεί να φτάσει με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε σε ένα σημείο κάθαρσης από τα πάθη και τις αμαρτίες. Και εκεί μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει μία κοινωνία με τον Θεό έξω και από το χώρο ακόμα της Εκκλησίας, επειδή δεν γνωρίζει τον Θεό και ακολουθεί τη συνείδησή του. Αλλά δεν μπορεί να αποκτήσει την θέωση η οποία προσφέρει η Εκκλησία με τα Άγια Μυστήρια και τον αγώνα που κάνει κάθε άνθρωπος βέβαια. Ναι. Ο Σωτήρης. Έλα Σωτήρα. Όταν μας πρωτοέρχεται μία ιδέα να κάνουμε κάτι, έρχεται η αμαρτία σαν μία ιδέα να κάνουμε κάτι, να καπνίσουμε ένα τσιγάρο, να πιούμε ή οποιαδήποτε αμαρτία. Και μετά είναι σαν να ξεκινάει ένας εσωτερικός διάλογος για να δεις που θα καταλήξεις, αν θα καταλήξεις να το κάνεις ή όχι. Εμείς πώς μπορούμε, με ποιο αντεπιχείρημα μπορούμε να αντικρούσουμε και να μην κάνουμε την αμαρτία. Κοίταξε Σωτηράκι μου, το καλύτερο πράγμα είναι να μην έχεις καλημέρα με την αμαρτία. Ποντερόμπες πεις καλημέρα, κυρία αμαρτία, την επάτησες. Θα σου πει καλημέρα, αλλά θα σε πιάσει. Είναι σαν να έχεις ένα φίδι, μια νοχιά, η οποία λες, για να τη χαϊδέψω λίγο να δούμε. Τσακ, θα σε τσιμπηθέσω, σου τη χαρίσει. Οπότε, καλημέρα δεν χρειάζεται. Κανένας διάλογος. Κάθετη πρέπει να είμαστε. Από τη στιγμή που αρχίζει ο διάλογος, εκεί θα την πατήσεις, κατά κανόνα. Γιατί? Διότι θα έχεις εναντίον σου και τον εαυτό σου. Έτσι όπως μας είπε ο Άγιος Νικόδημος. Ο εαυτός μας, ο οποίος γεννιέται πλέον και μεγαλώνει μέσα στα πάθη, συνεργεί όχι υπέρ μας, αλλά υπέρ της αμαρτίας. Οπότε αν γίνεται πόλεμος και από έξω, με την πρόταση της αμαρτίας, και από μέσα με τον εαυτό μας που θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε. Και δύσκολα ο άνθρωπος, μάλιστα όταν είναι και αδύνατος πνευματικά, μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν, κανένας διάλογος με την αμαρτία. Μην αρχίσεις να πεις, σου λέει, πιες ένα ποτηράκι κρασί. Λέει να πεις, μα να πιω κρασί, όχι δεν θα πιω κρασί. Μα πιες καημένα ένα κρασάκι, τι είναι ας πούμε, ένα κρασάκι, δύο δάχτυλα ας πούμε. Διότι κρασάκι είναι από τα σταφύλια είναι. Τι κακό πράγμα είναι ας πούμε. Όπως έλεγε και ένας απλοϊκός, λέει, γιατί λέει, το πρόβατο λέει δεν είναι νηστίσιμο, αφού χόρτα τρώει. Αφού χόρτα τρώει σου λέει, τι τρώει το ένα πρόβατο. Χορταράκια. Δεν είναι καλό να το τρώμε αφού είναι προϊόν χόρτου. Λοιπόν, εντάξει, λέει, να πιω ένα ποτηράκι κρασί. Τι να σου κάνει ένα ποτηράκι, πιες και ένα δεύτερο για μένα να το καταλάβεις. Να το αισθανθείς και πάει το πράγμα. Και μετά γίνεται έξις. Και θα καταλάβεις την αιχμαλωσία όταν θα έρθει ώρα που θα πεις stop, δεν θα ξαναπιώ. Και θα δεις ένα γίγαντα μπροστά σου που μέχρι τώρα σου φαινόταν ένας νάνος. Που το ήταν καλός μαζί σου και σου πρόσφερε ό,τι ήθελες. Θα δεις ένα γίγαντα ο οποίος θα σου χτυπά γροθιές και σου λέει θα πιείς, θέλεις δεν θέλεις. Και θα αναγκάζεις σαν τον υπνοτισμένο να πάει να βρίσκεις μπουκάλι να πίνεις. Γιατί είναι πάθος. Είναι πάθος. Οι απατέρες μας είπαν όχι διάλογο με την αμαρτία. Κανένα διάλογο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει μια ολόκληρη εξέλιξη των λογισμών όπως λέμε που δεν προλαβαίνω να την πούμε. Αλλά καλύτερα από την αρχή να το κόψει ο άνθρωπος. Δεν το κόψει από την αρχή, κατά πάσα πιθανότητα θα την πατήσει. Θα πέσει και θα ψάχνει μετά να βρει τα συντρίμια. Και κάθε φορά που πέφτει, βάζει ακόμα ένα χαρκά πάνω του και τον πιάνει. Κάθε φορά που πέφτει, γίνεται δέσμιος. Ενώ ότι σύττεται, εν τούτο και δε δούλωται, λέει ο Παύλος. Δηλαδή, σε όποιο σημείο ο άνθρωπος πέφτει, εκεί και υποδουλώνεται. Σαν να έχει μια χειροπέδα που χραπ σε πιάνει. Ξανάπεσε, σε ξανάπιασε. Μετά θα σε δέσει χέρια πόδια και θα σε παίρνει και θα σε φέρνει όπου θέλει εκείνη. Όχι όπου θέλεις εσύ. Εσύ μπορεί να φωνάζει και να λες ξέρω εγώ, αλλά άλλος έχει το κλειδί.
άλλος έχει το κλειδί. Ναι, πατέρ μου. Γέροντα, μας μιλήσατε για αυτόν τον, ο Άγιος Νικόδημος μάλλον, για αυτόν τον εαυτό που αντιτίθεται σε αυτά τα οποία θέλουμε. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κάποιες σχολές ψυχολογίας ή και το σύνολο της ψυχολογίας που δικαιώνει αυτόν τον εαυτό, τα πάθη και τις ορμές και τις ροπές και τις κλίσεις, και τον προβάλλει ως τον πραγματικό άνθρωπο και τον αληθινό άνθρωπο. Και ίσως και η περιραίουσα ατμόσφαιρα η πολιτισμική στην οποία ζούμε να δικαιώνει τα πάθη και την αμαρτία. Τα δικαιώνει, τα δικαιώνει, και έμεισαν και έπαιρνε μας χάπια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Κάθε θεωρία, πάντερ μου, έχει και τα συγκεκριμένα αποτελέσματά της. Εντάξει, ζούμε σε μια ελευθερία, ο καθένας λέει τη γνώμη του. Ωραία, ας ερευνήσουμε να δούμε τι άνθρωπον παράγει αυτή η ελευθερία και η άνεση και τι άνθρωπον παράγει ο αγώνας ο πνευματικός. Να δούμε τα αποτελέσματα. Φαίνονται εκ των αποτελεσμάτων. Κρίνεται κάθε πράγμα από τα αποτελέσματά του. Λοιπόν, αν δεν έχετε άλλη... ναι, έλα. Ευλογείτε, πάτερ μου. Ο Κύριος. Πάτερ μου, έναν πάθος παλεύουμε μαζί, του μετανοούμε, αλλά έρχεται το τέλος και δεν καταφέρνουμε να νικήσουμε. Τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση? Το τέλος της ζωής μας? Ναι. Ναι. Τίποτα, μη φοβάσαι. Εάν πέσουμε μαχόμενοι, να πάρουμε και στεφάνι από το Θεό, έτσι. Πόσοι πέφτουν μαχόμενοι, και μάλιστα οι πεσόντες, να σας πω κάτι που θυμήθηκα. Είμαστε μια ημέρα στο μνημείο του Γρίβα, εδώ στη Λεμεσό, στο μνημόσυνο, και βάλαν κάποιο παιδί να εκφωνεί προσκλητήριο πεσόντων, πώς λέγεται αυτό. Και κάνουν κάτι όπλα, ας πούμε, και ρηπές, πώς να τις πούμε. Ήταν ένα απλό παιδάκι, το καημένο, να μην σας πω από πού ήταν, και έλεγε, ξέρω εγώ, τι να πούμε, ένα όνομα κανονίουρα, θυμάστε, Δημήτρης Καραολής, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λέει, έπεσε εν υπερπίστος και πατρίδος. Ξέρω εγώ, Γρηγόρης Αυξεντίου, έπεσε εν υπερπίστος και πατρίδος. Λέει του ένας εκεί, όχι παιδί μου, έπεσε. Λέει, έτσι γράφει. Δεν γράφει έπεσε, έπεσε. Δεν τα διάφορα είσαι, κύριε, λέει του. Το έπεσε που το έπεσε. Λοιπόν, άκουσε, αν υπέσεις κι εσύ μαχόμενος, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος και οι πατέρες, καλύτερα να πέσουμε μαχόμενοι παρά να παραδώσουμε τα όπλα μας και να παραδοθούμε στην αμαρτία. Ο άνθρωπος ο οποίος πέφτει μαχόμενος είναι ήρωας. Έτσι, αγωνίζομαι και ο Θεός δεν θα με εγκαταλείψει. Βλέπει ο Θεός τον αγώνα μου. Μπορεί να μην μπόρεσα να νικήσω το πάθος. Μπορεί να μην μπόρεσα ακόμα να βρω αυτό που ήθελα να βρω. Αλλά είμαι στον αγώνα. Είμαι στη μετάνοια. Η μετάνοια είναι που μέτρα. Έτσι. Γι' αυτό εκείνο που ζητάω ο Θεός από εμάς είναι να αγωνιζόμαστε. Όχι τόσο το αποτέλεσμα, όσο ο αγώνας και η μετάνοια μέτρα. Γιατί είδες τι λέει ο Άγιος Νικόδημος. Μπορεί να νομίζεις, λέει, ότι επέτυχες αρετές, αλλά τελικά να σου γίνουν φίδια εκείνες οι αρετές. Και να νομίζεις ότι εγώ δεν πίνω, δεν κάνω, δεν φτιάζω. Ναι, δεν κάνεις όλα αυτά, αλλά έχεις και μια υπερηφάνεια που θα μείσαι με το τρόδος. Και μόλις σου πει ο άλλος μια κουβέντα, γίνεσαι όξινος. Και δεν μπορείς να γλυκάνεις λίγο, να δεις τον αδελφό σου με αγάπη. Ωραία, δεν πορνεύεις, δεν μοιχεύεις, δεν πίνεις, δεν καπνίζεις, δεν κλέφτεις, δεν λες ψέματα. Μπορεί να τα πετύχεις όλα αυτά. Αλλά τι καρπό έφερες? Δεν έχεις καμιά σχέση με τον Χριστό, δεν άλλαξε η καρδιά σου. Απέκτησες αρετές, αλλά δεν άλλαξες. Γι' αυτό το ζητούμενο δεν είναι μόνο η απόκτηση αρετών, είναι και η αλλαγή του ανθρώπου. Να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του, να γίνει εικόνα και ομοίως του Θεού. Που προϋποθέτει βέβαια τις αρετές, αλλά να μην μείνει σε αυτές. Να κάνω την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου.
είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνα. Τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά. Thank you.